έχω μια δύο ώρες. Μόνο για πάνω αν έχει μέλη. Κάτω δεν θα έχει μέλη. Όσιος Πορφύριος υπήρξε πνευματικός πατέρας των νέων ανθρώπων και σύμβουλος της οικογένειας σε μια εποχή που διακρίνεται για την αντιπαιδαγωγικότητά της και την παρθογένειά της. Ήταν ο άνθρωπος που έζησε στην περιοχή του θαύματος και εκφράστηκε με τη θεία τρέλα. Με την εξιστόρηση γεγονότων από την οσιακή ζωή του οσίου γέροντος Πορφυρίου, θα φωτιστεί η φιλόστοχη και κηδημονική του ψυχή και θα προβληθεί η πατρική του έρμηνα, ούτως ώστε να μιμηθούμε με ζήλο και το φιλόθεο ήθος του. Πιστεύω πως όλοι θα περάσουμε μια βραδιά ανάθεσης απόψε. Παρακαλώ τον κύριο Καθηγητή να έρθει στο βήμα. Σεβαστοί πατέρες, κύριε διοικητά, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου αδέλφια, είναι οικείο το περιβάλλον εδώ. Από το 80 κάπου εκεί ψάχνω, αλλά δεν μπορώ, άρχισα και κουράζομαι. Πότε ερχόμουν στη Σπάρτη εδώ με τον κύριο Γεωργιάδη και κάναμε ωραίες ομιλίες στη Σχολή Γονέων. Απόψε είναι η ιδιαίτερη συγκίνηση και θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο παιδαγωγό και θα σας εξηγήσω πώς εννοώ αυτή την παιδαγωγία του Αγίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι Άγιοι είναι παιδαγωγοί, είναι φωτεινά αστέρια των ψυχών, τις οποίες παιδαγωγούν και βγάζουν από το σκοτάδι της άγνοιας. Είναι πνευματικοί πατέρες. Παίρνουν από το χέρι τα πνευματικά τους παιδιά, ζουν μια βαθύτερη κοινωνία καρδιάς και ψυχής και πορεύονται προς τον ουρανό. Είναι ο γέρον Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, θεοδίδακτος και θεόπνευστος παιδαγωγός. Είχε διδάσκαλο τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Γι' αυτό και σε όλους τους δασκάλους, καθηγητές, πανεπιστημίου, όλα τα πνευματικά του παιδιά έλεγε «Θα διαβάζετε από λίγο κάθε μέρα από τα έργα του Αγίου Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Ήταν έμπλεος της Θείας Χάριτος και είχε ασχοληθεί κυρίως με αυτό που λέμε παιδαγωγική του προσώπου. Εμείς στις ανθρωπολογικές επιστήμες, παιδαγωγική ψυχολογία, θεραπευτικά, ψυχιατρικά πράγματα, θεωρούμε πολύ σημαντικό τον τομέα αυτό της παιδαγωγικής, της ψυχοπαιδαγωγικής του προσώπου. Ο Άγιος το ζούσε αυτό. Δεν ήταν επιστημονική επίφαση, αλλά ήταν διείσδυση στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Θα το δείτε τώρα ακριβώς με αυτά τα περιστατικά τα οποία θα σας εξιστορήσω. Δηλαδή, τι έβλεπε. Έβλεπε τον άνθρωπο ως μοναδική ανεπανάληπτη ψυχοσωματική οντότητα, καθώς πορεύεται στη ζωή ως ύπαρξη, ως μοναδική, ως ατομικότητα που τίνει να γίνει προσωπικότητα μέσα στις ανελήξεις της ζωής. Αναπτύσσει αυτό που λέμε αυτοσυνειδησία. Δηλαδή, έβλεπε τον άνθρωπο καθώς στεκόταν απέναντι στο εγώ του και ήθελε να γνωρίσει το εγώ, καθώς ο άνθρωπος στεκόταν απέναντι στους γονείς και ήθελε να αποκαλύψει την αλήθεια των γονέων, να ζήσει με τους γονείς, καθώς στεκόταν απέναντι στον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η πορεία όλων ημών, αν ψάξουμε να δούμε, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε και μετά. Και φτάνει στο σημείο να δει τη σχέση με το Θεό και τη σχέση με όλη την κτήση. Άγιο. Γιατί είχαμε την αίσθηση ότι είναι Άγιος. Έτσι λοιπόν είναι ο σοφός της εποχής μας με το ενδεικτικό της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει την πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου διότι φτώχεια, αρρώστιες και τέτοια πράγματα αρρώστησε και τα σκάλα του και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Είναι όμως έμπλεος της σοφίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα στάρετς που κατεβαίνει μέσα από τα έργα του Ντοστογιέφσκι και τον βλέπεις έτσι ένα σύμβουλος, ένα στάρετς, πνευματικός πατέρας. Είναι εκείνος που έκανε σπουδές στο στάδιο του ασκητικού βίου. Είναι ο Άγιος που έκανε το ταξίδι, το ένα ταξίδι μέσα στον κρυφό της καρδίας άνθρωπο και έφτασε στα βάθη της ψυχής του
όπου εγνώρισε ακριβώς τον εαυτό του, είχε αυτή την πλήρη φωτισμένη αυτογνωσία και απέκτησε το χάρισμα να ακούει μέσα στην ησυχία της καρδιάς του τον λόγο του Αγίου Πνεύματος. Κάπου αλλού μας έλεγε, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, αναφερόμενο στη σοφία του Σολομώντος, ότι εις κακότεχνον ψυχήν ουκ εισελεύσεται σοφία. Η σοφία στην ορολογία της Παλαιάς Διαθήκης είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν πάει εις κακότροπον και κακότεχνον ψυχήν.